Να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση. Μπάμπης Παπαδημητρίου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νότιος Τομέας, Τρίφων Αλεξιάδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β' Πειραιώς. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο και να πω κιόλας και ότι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου είναι ο πρώτος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας που έρχεται στο στούντιο. Μου εγκαινιάζει δηλαδή αυτή τη σειρά. Από ΣΥΡΙΖΑ έχουν έρθει κανένα δυο, σιγά σιγά βρίσκουμε τους ρυθμούς μας. Αλλά το έχω πει πολλές φορές, εμείς εδώ κρατάμε τις αποστάσεις σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είπα και πριν στην εισαγωγή μου ότι όταν είχαμε κλείσει αυτό το ραντεβού, και γι' αυτό εκεί θα πάμε, εκεί θα την πάγω την κουβέντα, επειδή είστε και οι δύο καλοί στα οικονομικά, να δούμε πώς μπορεί να έρθει αυτή η ανάκαμψη, ο καθένας βέβαια από τη δικιά του πλευρά τι έχει να πει. Μέσα σε όλα αυτά όμως, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Αλεξιάδη, είχαμε αποκαλύψεις μετά από το ηχητικό ντοκουμέντο που κατέθεσε ο επιχειρηματίας Μιονή. Και η κυβέρνηση, κύριε Παπαδημητρίου, κάνει λόγο για ένα παρακράτος που είχε στηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ο κύριος Πέτσα ζήτησε και να διαγραφεί ο κύριος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε αλλιώς ο Αλέξης Τσίπρας να υπομειστεί αυτός το βάρος, την ευθύνη όλης αυτής της κατάστασης. Θα ήθελα ένα σχόλιο και μετά να ακούσουμε και τον κύριο Αλεξιάδη. Ακούστε, αυτό είναι μια υπόθεση δυστυχώς πάρα πολύ βαριά, διότι ο Μιονής είναι. Θα μου επιτρέψετε να το λέω Μιονή. Ο άνθρωπος λέγεται Μιονής, έτσι είναι το σωστό, αλλά εγώ είχα ένα συμμαθητή από τα μικρά μου Μιονής και το έχω συνηθίσει έτσι. Ο άνθρωπος βρέθηκε να τον κυνηγάνε για πράγματα τα οποία δεν αποδείχθηκαν ποτέ, όπως και τον Παπασταύρου, ότι ο Παπασταύρου ήταν δικηγόρος του και όλα αυτά. Υποχρεώθηκε να καταβάλει για εγγυήσεις. Μεγάλα ποσά. Τρομακτικά ποσά. Και έτσι βρέθηκε σε μια φάση η οποία κανείς μας δεν θέλει να βρεθεί. Εν τω μεταξύ, ο Μιονής τι είναι τώρα? Ο Μιονής είναι ένας πατριώτης του Ισραήλ. Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει πολύ σε αυτό. Πούλησε την προσωπική του περιουσία, πήρε τα χρήματα, τα έκανε ό,τι ήθελε. Το να βρεθεί σε μια τέτοια θέση για αυτή που βρέθηκε αυτός είναι πολύ δυσάρεστο. Αυτό που με έχει εκπλήξει αυτή την ιστορία είναι ότι ο Νίκος Παπάς, ο οποίος, δόξα τω Θεώ, όλοι για έξυπνο τον έχουμε και έξυπνο είναι. Το να πας να μιλάς με έναν άνθρωπο που τον κυνηγάνε εκείνη τη στιγμή, ας πούμε ότι τον κυνηγάει το δικαστήριο ή οι υποθέσεις και δεν τον κυνηγάει ο Παπάς, δεν τον κυνηγάει ο Τσίπρας. Και να μην είσαι επιφυλακτικός για το τι λες και τι μπορεί να συμβεί, όπως η καταγραφή. Διότι η καταγραφή είναι νόμιμη όταν είναι κατηγορούμενος άλλος και προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι αθώος. Πλέον είναι νόμιμη. Γιατί άλλαξε αυτό? Ναι, είχε αλλάξει επίσης. Μα έτσι κι αλλιώς. Πάντοτε έτσι ήταν. Όταν προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά σου, κάνεις ό,τι μπορείς. Εδώ λέγαμε παλιά, μέχρι και ψέματα μπορείς να πεις. Και ο νόμος εν μέρη το λέει με άλλο τρόπο. Άρα αυτό είναι το τελευταίο όμως την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε ένα άλλο θέμα. Ήρθε μια ιστορία κυνηγητού δημοσιογράφων και είχαμε πάλι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Τα παραπολιτικά αυτά που βγήκαν στην επιφάνεια. Βεβαίως. Ναι. Κυνηγήθηκαν δημοσιογράφοι και εκδότες. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους ο εκδότης και ο δημοσιογράφος. Και ο εκδότης και ο δημοσιογράφος προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο από το Σύνταγμα, αλλά κυνηγήθηκαν από τη σύζυγο του πλέον ισχυρού παράγοντα της προηγούμενης κυβέρνησης. Προηγουμένως είχαμε άλλη ιστορία, ας μην τις πω όλες, τη μία μετά την άλλη. Τα πράγματα κάπως έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν και εγώ θα ακούσω με πολύ ενδιαφέρον τον συνάδελφο να δω τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση η οποία εμφανίζεται ξαφνικά να θέλει να στήσει ένα παρακράτος, να είναι εμπλεγμένη σε πράγματα τρελά τα οποία μας εκπλήσουν όλους τέτοιο βάθος. Παρόλο ότι πρέπει να σας πω και κλείνω με αυτό μου επιτρέπετε. Ότι όσο έκανα τη δουλειά του δημοσιογράφου, μας ερχόντουσαν αυτά. Φτάνανε στα αυτιά μας, αλλά επειδή δεν είχαμε καμία. Άλλο τα αυτιά και άλλο αποδεικτικά στοιχεία. Ακριβώς. Επειδή δεν είχαμε κάτι χειροπιαστό να μπορέσουμε να το βγάλουμε, δεν επιδιώξαμε ποτέ, τουλάχιστον εκεί που εργαζόμουν εγώ, εκεί που είχα και ευθύνη, δεν επιδιώξαμε ποτέ να το βγάλουμε. Αλλά δεν είναι ότι δεν είχαμε ακούσει κάτι, είχαμε ακούσει. Αλλά τώρα έρχεται κάτι συγκλονιστικό. Κύριε Αλεξιάδη, κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίγεται αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι πάρα πολύ διότι όλη αυτή η ιστορία με την Εξεταστική Επιτροπή δείχνει την απελπισία της Νέας Δημοκρατίας και σε ποια μεγάλη παγίδα έπεσε η Νέα Δημοκρατία, η οποία προσπάθησε με διάφορους τρόπους που αγγίζουν θεσμικά όρια και του Συντάγματος και των νόμων και μια σειρά από τέτοια πράγματα, προσπάθησε να στήσει ένα κατηγορητήριο. Και τι έγινε τελικά? Αντί να στηθεί το κατηγορητήριο, πρέπει να απολογηθεί. Πρέπει να απολογηθεί πώς θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε παρακράτος, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, καλός ή κακός, είχε δικαστική λειτουργό να εξετάζει μια υπόθεση στην οποία εμπλεκόταν συγγελικό της πρόσωπο, όταν είχε ανώτατο δικαστικό, ο οποίος όταν έλειπε υφιστάμενος το έμπαινε στο γραφείο του
και επεξερούσε διάφορα έγγραφα ή χρησιμοποιήσε το ποια άλλη λέξη αφαιρούσε ή χρησιμοποιούσε, όταν επί ΣΥΡΙΖΑ υπηρεσίες ή διάφορες άλλες μαύρες καταστάσεις, δεν θέλω να πω εγώ ποιος και το έκανε, παρακολουθούσε ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης, συζύγους κτλ. Αυτό αποδεικνύει το παρακράτος που υπήρχε και υπάρχει, ναι, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Και ευτυχώς αυτά αποκαλύπτονται κάθε μέρα και καταλαβαίνει ο πολίτης. Ό,τι αφορά τώρα τα συγκεκριμένα που ανέφερε ο κύριος Παπαδημητρίου, με τον οποίο μία παρένθεση, βγαίνουμε πολύ συχνά οι δυο μας στην τηλεόραση, δεν το έχουμε κανονίσει οι δυο μας. Από εδώ ξεκίνησε αυτό, να ξέρετε, εδώ, και δεν βλογάω, Γιάννη, ξεκίνησε από εδώ και μετά σας πέρανε οι άλλοι συνάδελφοι, σας βγάλετε τηλεοπτικόνο. Μακάρι κάποια φορά ο κύριος Παπαδημητρίου να κανονίσει μια εκπομπή στο Sky, να βγούμε και δύο άνετα να μιλήσουμε μια-δύο ώρες και θα τα πούμε όλα. Γιατί δύο ώρες δεν υπάρχει περίπτωση, ο τηλεοπτικός χρόνος δεν υπάρχει, δύο ώρες. Ας βγούμε λίγο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για τα θέματα της οικονομίας, κύριε Παπαδημητρίου. Θα τα πούμε, για να πάμε σε αυτό. Αλλά εγώ να κάνω μια παρέμβαση ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Αλεξανδρία, απλώς εγώ να επισημάνω κάτι. Για την υπόθεση του κυρίου Παπά, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε με σαφήνεια. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία προσπαθεί να καλύψει και να προφυλάξει τον κύριο Σαμαρά, να διευρύνει το κατηγορητήριο, να συμπεριλάβει και τον κύριο Παπά, ώστε να αναγκαστεί να αποκαλύψει την εμπλοκή του κυρίου Σαμαρά και άλλων στελεχών της σε τόσο μεγάλα σκάνδαλα, τα οποία αποκαλύπτονται κάθε μέρα από τα έγγραφα που προκύπτουν. Μάλιστα. Εγώ πάντω να κάνω. Θα απαντήσω και στον Παπαδημητρίου, αλλά να πω κάτι μονάχα. Ναι, ναι, βεβαίω, και να πω μονάχα κάτι. Εγώ άκουσα προσεκτικά τι είπατε και οι δύο. Πάντω, κύριε Αλεξιάδη, οι εγγραφέ που ήρθαν το Σάββατο στην επιφάνεια για τον Νίκο Παπά, αυτό είναι ηχητικό ντοκουμέντο, γίνονταν στην περίοδο τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι, κοιτάξτε τώρα το αφήγημα, κύριε Σιαδήμα, το οποίο δεν πείθει πλέον κανέναν. Ούτε τον πιο φανατικό νεοδημοκράτη δεν πείθει. Για πείτε το, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χτίσει ένα παρακράτο δήθεν και το παρακράτο αυτό παρακολουθούσε τις συζύγους υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό που προσπαθούν να μας πείσουν. Υπάρχει βεβαίως, υπήρχε και υπάρχει ένα παρακράτος, ένα σύστημα εξουσίας, το οποίο ενοχλήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και προσπαθήσαν με διάφορους τρόπους να μας τυπήσουν και προσπαθούν ακόμα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον κύριο Παπαδημητρίου. Όμως, ναι, ευτυχώς για όμως, από τα στοιχεία που προκύπτουν, και θα σας πω κάτι τώρα το οποίο δεν έχει ακουστεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Για πείτε το. Στην υπόθεση αυτή εμπλέκεται ο Αλεξιάδης. Εμπλέκεται πόσο ο Αλεξιάδης. Εάν διαβάσετε μέσα, ο κύριος Μιώνης σαφέστατα περιγράφει μέσα ότι δεν υπήρχε παρέμβαση από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών στις ελεκτικές υπηρεσίες για τις υποθέσεις του. Και δεν υπήρχε παρέμβαση, διότι αυτό ήταν κάτι που το είχαμε πει πάρα πολλές φορές στη Βουλή. Και το λέει με σαφήνεια. Γιατί, κύριε Σιαδήμα, κύριε Παπαδημητρίου, υπάρχει αυτό? Διότι η άποψή μας ήταν ότι δεν πρέπει να επαναλάβουμε λάθη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι παρενέβαιναν είτε σε φορολογικούς ελέγχους είτε σε άλλες λειτουργίες του δημοσίου για γνωστούς λόγους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου. Μία μικρή παρατήρηση για να θυμηθούν και όσες και όσοι έχουν την καλοσύνη να μας παρακολουθούν. Ο Παπασταύρου είναι ο άνθρωπος κλειδί στις διαπραγματεύσεις που γίνονται με τους Ευρωπαίους και την Τρόικα σε ό,τι αφορά σε όλα τα ζητήματα του Δευτέρου Μνημονίου. Εγώ τον έχω γνωρίσει έτσι και με αυτή την ιδιότητα και εκεί τον παρακολούθησα. Είναι ένας σκληρός διαπραγματευτής. Είναι εξαιρετικά καλός σε αυτή τη δουλειά. Έχει στοχοποιηθεί από εκείνα τα χρόνια, τα χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Σαν συμβουλός του που ήταν. Ναι. Εμφανίζεται ένα όνομα Μιγιονή σε μία λίστα Λαγκάρτ και μετά σε μία λίστα Φαλτσιανή. Τα οποία έχουν γίνει φλάμπουρο, σημαία από το ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα τα αδικήματα που σέρνονται εναντίον του Παπασταύρου, ότι έκανε αυτό, εκείνο, το άλλο, offshore κτλ., καταραίουν. Ο Παπασταύρου έχει αποδοθεί. Δεν είναι αληθές αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Με συγχωρείτε, να τελειώσω. Όσοι έκαναν την ανάκριση, είπαν δεν βρήκαμε κάτι στο αρχείο. Είναι έτσι. Έχει τελειώσει. Το ίδιο έχει ισχύσει βεβαίως και για άλλους. Έχει τελειώσει η ιστορία του. Και εδώ είναι το τρομερό. Να σας απαντήσω. Επειδή είμαι μακριά από το στούντιο, να μου δοθεί μετά χρόνο να απαντήσω. Βεβαίως, ναι. Για τον Μιγιονή. Ο Μιγιονής λοιπόν που κατηγορείται, που υποχρεώνεται να βάλει εκατομμύρια εγγύηση, γιατί τόσα του ορίζει ο ανακριτής, ο δικαστικός, και βάζει εκατομμύρια για εγγύηση για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερος. Έχει κάθε δικαίωμα. Δεν κάνει κανείς άλλος την παρακολούθηση. Την παρακολούθηση δεν ξέρω ποιος την έχει κάνει, αλλά το υλικό έχει φροντίσει ο Μιγιονής. Όπως και το άλλο υλικό που έχει γίνει με την ιστορία, με τα παραπολιτικά και τις παρακολουθήσεις αυτές, το έχει κάνει η ΚΙΠ, το έχει κάνει η Κρατική Υπηρεσία. Και το έχει κάνει βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, τώρα μαθαίνουμε ότι ίσως να τον γνώριζε και ο κύριος Τσίπρας. Άρα δεν έχει ανακατευθεί κάποιο σκοτεινό κύκλωμα. Είναι σαφές ποιος κάνει τι και γιατί το κάνει. Το θέμα είναι,
Εσείς είναι δυνατόν ποτέ να συμφωνήσετε? Είπατε ποτέ εσείς μιλώντας με οποιονδήποτε, με έναν φίλο σας, πόσο μάλλον με έναν άγνωστο, είπατε το μαγαζί εννοώντας το Μαξίμου? Είπατε θα πω εγώ στην τύπισσα εννοώντας την εισαγγελέα διαφθοράς? Είπατε ότι ο Παπαγγελόπουλος έχει τη δικιά του ατζέντα και υπάρχει χορός εκατομμυρίων? Θα το λέγατε ποτέ εσείς? Το είπε όμως ο πλέον έμπιστος άνθρωπος του Πρωθυπουργού. Λόγω απόστασης δεν είμαι στο στούντιο, γι' αυτό ζήτησα κάποια στιγμή να είμαι στο στούντιο κι εγώ. Εσείς τώρα, εσείς τώρα, περιμένουμε, εσείς τώρα, πάμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα συγκεκριμένα ζητήματα, διαχρονική μας θέση ήταν και είναι η μη παρέμβαση στη λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται εφορία, είτε οτιδήποτε άλλο. Σε αντίθεση με αυτό που κάναν άλλα κόμματα όταν στην κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τα ονόματα που ακουστήκαν, και χωρίς να έχω καμία εσωτερική ενημέρωση, διότι δεν είχα ποτέ αυτή τη διάθεση, με όσα είχα διαβάσει στον τύπο για τα συγκεκριμένα ονόματα, υπήρχε έλεγχος από φορολογικές υπηρεσίες, καταλογίστηκαν ποσά και πληρώθηκαν ποσά. Άρα να σταματήσει αυτή η λογική ότι δήθεν δεν βρέθηκε τίποτα. Δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση και να μιλήσω για άτομα τα οποία δεν είναι στο στούντιο. Δεν αρμόζει αυτό στον πολιτικό μου πολιτισμό. Αλλά όλη αυτή η ιστορία ότι δεν βρέθηκε τίποτα στη λίστα Φαλσιανή, στη λίστα Λαγκάρντ, δηλαδή στις άλλες λίστες, είναι κάτι που δεν αληθεύει. Βεβαίως και βρέθηκαν. Δεν μιλάτε για αυτή την περίπτωση. Βεβαίως και βρέθηκαν. Για άλλες περιπτώσεις λέτε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις. Στην περίπτωση του Μιλιονή Παπασταύρου, υπήρξε κάτι. Η πληροφόρησή μου είναι μόνο από δημοσιεύματα, το ξαναλέω. Εντάξει, είστε σαφείς να καταλάβουμε και εμείς, γιατί δεν πρέπει να από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι υπουργοί να ανακατεύονται στους ελέγχους που κάνουν οι διάφορες υπηρεσίες. Μάλιστα. Όσον αφορά αυτό που λέει ο κ. Παπαδημητρίου τώρα. Όχι, να πω και γι' αυτό όμως, αν θέλετε να το συζητάμε, γιατί πρέπει να μην μένουν ασάφειες στον κόσμο. Κυρία Αλεξιάδη, επειδή είστε από τους ανθρώπους που γνωριζόμαστε χρόνια και δεν μάθατε και τα λόγια σας, ο κ. Παπάς λέει ότι έχει γίνει κοντοραπτική. Εγώ μένω σε εκφράσεις όμως. Κεντρικό μαγαζί, να δούμε ποιο είναι αυτό το μαγαζί, ότι είχε δικιά του ατζέντα ο Παπαγγελόπουλος, χορός εκατομμυρίων. Αυτές οι εκφράσεις σας αρέσουνε? Έχει απαντήσει με σαφήνεια ο κύριος Παπάς, ναι, και με την πολιτική επάρκεια που το διακρίνει, έχει απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να στήσει ένα τέτοιο σκηνικό. Όπως είπα και πριν όμως, δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Δεν μπορεί να πείσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε ένα παρακράτος, θύμα του οποίου είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πείθει κανένα αυτό το παραμύθι, ας βρουν κάποιον άλλον. Μες. Καταλαβαίνουμε ότι ισχυρά συμφέροντα έστειναν και στείνουν παγίδες. Τις έχουμε ξεπεράσει όλες και η προνακριτική επιτροπή αυτή ξεκίνησε από μια προσπάθεια να ενοχοποιήσουν κάποιους ανθρώπους και δημιουργεί μαύρες σελίδες στην πολιτική ζωή του τόπου, διότι ξεκίνησε να εξετάζει την εμπλοκή πολιτικών προσώπων σε υποτιθέμενα αδικήματα και προχώρησε στο να καταλογίζει σε μη πολιτικά πρόσωπα εμπλοκή σε τέτοια ζητήματα. Και αυτό είναι μαύρη σελίδα. Μια στιγμή. Η μόνη εμπλοκή με την προανεκριτική βρίσκεται, το συνδετικό στοιχείο βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Μιλιονής έχει μόνος του πει στην Επιτροπή, έχει ζητήσει να πει στην Επιτροπή πού είναι μπλεγμένος ο Παπαγγελόπουλος, σε τι άλλο είναι μπλεγμένος. Και αυτό το βλέπουμε και σε αυτό το υλικό που έδωσε προφανώς ο ίδιος στη δημοσιότητα. Αλλά το ότι βρέθηκε και ο κύριος Παπάς μπλεγμένος με την ίδια ευκαιρία και μάλιστα ποιος ξέρει σε ποια σχέση με τον Παπαγγελόπουλο, δεν προκύπτει, είναι μια άλλη υπόθεση. Μην τα μπλέκουμε. Εδώ είναι σαφές. Κύριε Παπαδημητρίου, μπερδεύετε δύο διαφορετικά πράγματα. Πείτε σας παρακαλώ, η επιτροπή αυτή η οποία ξεκίνησε για να διερευνήσει τις δίθεν ευθύνες του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Αυτό κάνει. Ποια στοιχεία μέχρι στιγμής έχει φέρει εναντίον του κυρίου Παπαγγελόπουλου? Διάφορες φήμες, διάφορες καταθέσεις και τίποτα κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Κατέληξε μπούμερα για τη Νέα Δημοκρατία αυτό που πήγε να κάνει, διότι δεν έφερε στοιχεία. Προσπαθεί να καλύψει το τεράστιο σκάνδαλο εμπλοκής στελεχών της και στελεχών άλλων κομμάτων στο σκάνδαλο Νοβάρτης και μου θυμίζει στελέχη από κόμματα που όταν ήρθαν στα σκάνδαλα αφού των εξοπλισμών στη Βουλή λέγανε ότι δεν είναι ποσά αυτά τα οποία αναγράφονται, είναι αριθμοί τηλεφώνων.
Να μην τα ξεχάσουμε. Κύριε Αλεξιάδη, δεν υπάρχει τίποτα, με συγχωρείτε, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα να καλυφθεί από το σκάνδαλο Νοβάρτης, διότι αν το σκάνδαλο ήταν κάποια θέματα που και διεθνώς ενεπλάκει η Νοβάρτης, ποτέ δεν εξετάστηκε. Αν το σκάνδαλο ήταν οι κατηγορίες ότι ο Σαμαράς πήρε λεφτά, ο Στουρνάρας και η γυναίκα του πήραν άλλα λεφτά κτλ. Όλες αυτές οι κατηγορίες έπεσαν με το που πήγαν να εξεταστούν. Πάντως, το σκάνδαλο ήταν ότι ο πικραμένος που κάθισε υπηρεσιακός πρωθυπουργός ένα μήνα πήρε και αυτός λεφτά, το σκάνδαλο αυτό όχι απλώς έχει πέσει, αλλά έχει δημιουργήσει και ένα ηθικό, αν θέλετε, πρόβλημα ακόμη μεγαλύτερο. Κανείς, η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Λοβέρδος του Κοινάλ, που έχει ζητήσει να προχωρήσει. Και τελειώνω. Και ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θέλω να θέσω κάποια παγίδα σε εσάς, αλλά προσέξτε, γιατί αυτά που λέμε καταγράφονται. Ναι, βεβαίως, προφανώς. Στην υπόθεση Νοβάρτης υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Εγώ θέλω να μου πείτε ποιο άλλο σκάνδαλο το 1974 και μετά ήταν μεγαλύτερο. Και σε αυτό το σκάνδαλο, σύμφωνα με έγγραφα υπηρεσιών άλλων κρατών, εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα. Ποτέ. Τα οποία δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αλεξιάδη, με συγχωρείτε. Πολύ στο το συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο αναφέρεται, ναι, το λέω διότι το έγγραφο αυτό, το οποίο, ας μην πούμε την ιστορία του, εμφανίστηκε και είναι το έγγραφο το περίφημο που έχουν οι Αμερικάνοι, που λέει ότι εμείς δεν έχουμε πολιτικά πρόσωπα. Αν έχετε εσείς, είναι δικιά σας δουλειά. Αλλά θέλω να σας πω ότι κανείς σύρατε δύο πρωθυπουργούς, τον κεντρικό τραπεζίτη, τρία πολιτικά πρόσωπα και μέχρι στιγμής η δικαιοσύνη. Μια στιγμούλα. Η δικαιοσύνη υποχρεώθηκε να κρατήσει σε κρεμότητα μόνο τον Γεωργιάδη. Και για ποιο λόγο? Επειδή κάποιος έκανε την πονηριά, ας μην την πω αλλιώς, να ζητήσει από όλες τις τράπεζες του κόσμου να του στείλουν στοιχεία αν γνωρίζουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό παίρνει χρόνο, δεν λέω. Κύριε Παπαδημητρίου, δεν απαντήσατε περί δικαιοσύνης σε αυτό που είπα. Είχαμε δικαστικούς που εξετάζαν το σκάνδαλο και ήταν συγγενικά τους πρόσωπα μέσα εμπλεκόμενα, και άλλους δικαστικούς που μπαίναν στα γραφεία υφισταμένων τους και αφαιρούσαν στοιχεία. Για αυτή τη δικαιοσύνη μιλάμε. Μισό λεπτό, για να μην χάνουμε λίγο. Για να τα λέμε για τις δύο πλευρές. Μισό λεπτό, κύριε Αλεξιάδη. Πάντως, κύριε Παπαδημητρίου, από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα κάνει λόγο για αντιπερισπασμό σε σχέση με το ηχητικό ντοκουμέντο που κατέθεσε ο κύριος Μιονή. Υπό ποια έννοια? Ότι εμπλέκεται σε μίζα πρώην πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα από την άλλη. Όπως προκύπτει από έγγραφο, όχι όπως προκύπτει από τον ΣΥΡΙΖΑ, από έγγραφο προκύπτει. Λέω ότι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν είπα ότι προκύπτει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, κύριε Αλεξιάδη? Όχι ότι το έβγαλε το πόρισμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Δεν έχει να κάνει με αυτά που έδωσε ο Μιονής. Με τη συζήτηση με τον παπά. Αυτό το οποίο. Μα γι' αυτό βγάλατε την κασέτα. Για να κρύψετε το άλλο. Το έγγραφο που εμπλέκει πρώην πρωθυπουργό με μίζα 2,6 εκατομμύρια. Για πείτε το εσείς, κύριε Αλεξιάδη. Για πείτε το εσείς, για να καταλάβουμε. Δεν είναι κρυφό. Για πείτε το. Υπάρχει έγγραφο στη δικογραφία, το οποίο δεν το προσκόμισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το προσκόμισαν αρμόδιες υπηρεσίες, από το οποίο προκύπτει η εμπλοκή πολιτικού προσώπου. Είναι αυτό που σας είπα από την αρχή. Ποιο έγγραφο, πείτε, ποιος έχει φτιάξει το έγγραφο αυτό? Κύριε Παπαδημητρίου, μπορώ για τις ώρες να μιλήσω, διότι έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα και όταν αναπληρωθεί υπουργός και αργότερα. Μιλάμε έγγραφο και νομίζει ο άλλος ότι είναι κάτι σοβαρό. Για αυτό πρόκειται το θέμα, για ένα σκουπιδό. Η Νέα Δημοκρατία πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη κάτω, κοινώς λεγόμενο. Επιτρέπετε, το ξέρετε το έγγραφο? Έχουμε απαντήσει για αυτά τα πράγματα και έχουμε καταθέσει όλα τα σχετικά στοιχεία δεν και στην Προανακριτική και στη Βουλή. Έχουν δημοσιοποιηθεί όλα αυτά. Δεν είναι έγγραφο. Είναι μια κυρία της οποίας, εγώ λέω, η αξιοπιστία ελέγχεται. Είναι μια κυρία, μια Ελβετίδα. Που έχει στείλει ένα πράγμα, το έχει στείλει στον ανακριτή, το έχει στείλει στους δικαστές, το έχει στείλει στους εισαγγελείς. Είναι μέρος της δικογραφίας, ας την πούμε έτσι τώρα. Αν υπήρχε θέμα από αυτό, δεν θα τον άφηναν τον Παπασταύρου να κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι ένα σκουπιδόχαρτο κυριολεκτικός. Το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Που δεν το έστειλε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμπλέκει πρώην πολιτικό δεν με είναι θέμα διαφοράς. Δεν πήγατε να κάνετε, να στήσετε μια ιστορία σκευωρίας και τελικά βγήκατε κουρεμένοι, βρεγμένοι κατά το κοινό λεγόμενο. Λοιπόν, επειδή θα έχει πολλά επεισόδια αυτό το θέμα, θέλετε να πάμε λίγο στην οικονομία? Δεν θέλω να αλλάξω την ατζέντα. Μακάρι να πάμε στην οικονομία. Απλώς θέλω να πάμε, γιατί έχουμε μείνει 7-8 λεπτά και ξέρετε τι γίνεται. Εγώ μιλάω εδώ με τους ειδικούς κάθε μέρα, στην αρχή της εκπομπής.
όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας και προσπαθούμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο, να αναδείξουμε και τι κάνει η κυβέρνηση και τι πρέπει να διορθώσει. Κύριε Παπαδημητρίου, ξέρετε οικονομικά και εσείς και ο κύριος Αλεξιάδης, είστε αισιόδοξος για το από εδώ και πέρα? Εγώ λέω, έχει φέρει και το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας. Μας έλεγε πριν ο Γιάννης ο Καρούζος, θα κάνουν και άλλες διορθώσεις, να μπουν και επιχειρήσεις με βάρδιες. Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Δίνει επιδόματα. Είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να κερδιθεί το στοίχημα? Γιατί βλέπουμε ο τουρισμός δεν παίρνει τα πάνω του, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεδομένα. Να απαντήσω εγώ? Ναι, ναι, σε εσάς πρώτα. Εγώ είμαι και αισιόδοξος και απεσιόδοξος. Και θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Είμαι απεσιόδοξος διότι αυτό που συνέβη στη χώρα μας και που συνέβη και παγκοσμίως, κοιτούσα προηγουμένως κάτι στοιχεία για το σύνολο του COVID-19 στον κόσμο. Είναι τρομακτικό. Είναι κυριολεκτικώς τρομακτικό. Και το να κλείνεις ξαφνικά την οικονομία, την κοινωνία, τις οικογένειες μέσα και όλα αυτά για ένα διάστημα 3 μηνών είναι τρομακτικό. Κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να προβλέψει, ακόμη και αρχές Φεβρουαρίου, mm-hmm. που εγώ έλεγα, παιδιά, αυτό εκεί κάτω τι είναι ακριβώς, γιατί είναι δύσκολο. Και το συζητάγαμε. Και το έλεγα συνέχεια και είχε τύχει και σε κανάλια να έχουμε βρεθεί και να το λέω με ανησυχεί πολύ. Για την Κίνα, ναι. Ναι. Αυτό είναι τρομακτικό που μας συνέβη. Είναι τρομακτικό επίσης και είναι κακό το ότι ακόμη δεν έχουμε το φάρμακο, ακόμη δεν έχουμε εμβόλιο και επομένως αντιμετωπίζουμε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το λέει συνεχώς, κυρίως γιατί στη Λατινική Αμερική είναι τώρα σε έξαρση και προς αυτούς απευθείαται, αλλά βλέπετε και στη Γερμανία κάθε τόσο κλείνουν περιοχές. Άρα δεν έχουμε τελειώσει. Και στην Ισπανία πήρε πάλι. Και στην Ισπανία. Τώρα, και σήμερα. Χαμός. Και στο Πεκίνο. Το Πεκίνο χαμός. Δεν είχε προσβληθεί. Και προσβλήθηκε τώρα από μία αγορά χιλιάδες άνθρωποι. Άρα είναι ένα πρόβλημα που έχουμε και αυτό. Δεν μπορεί να είναι κανείς αισιόδοξος με αυτό. Είμαι αισιόδοξος όμως για κάτι άλλο. Θα σας το πω. Mm-hmm. Είμαι αισιόδοξος διότι η αντίδραση όλων μας ήταν εξαιρετική. Και αυτό είναι που έκανε την Ελλάδα να διακριθεί. Ξαφνικά η Ελλάδα βρέθηκε να έχει ένα άειλο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο που κανείς δεν το περίμενε μέσα σε αυτή την κρίση, ότι είμαστε σοβαροί, που δεν το λέμε συχνά ούτε εμείς για τον εαυτό μας, ότι είμαστε καλά οργανωμένοι, mm-hmm. που δεν ήταν εύκολο να πεις ότι θα είσαι καλά οργανωμένος σε ένα τέτοιο μέτωπο, κι όμως πήγαμε καλά. Έχουμε ένα άειλο κεφάλαιο. Με αυτό το άειλο κεφάλαιο, αν το επενδύσουμε σωστά και αν συνεχίσουμε να προσέχουμε, και δυστυχώς άλλοι προσέχουν, άλλοι δεν προσέχουν. Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Πρέπει να είμαστε πιο τυπικοί. Αν συνεχίσουμε να προσέχουμε και κατορθώσουμε να σώσουμε 1 ευρώ σε κάθε 3 που βγάλαμε πέρυσι, ήταν χρονιά ρεκόρ πέρυσι, δεν λέω. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα να φτάσει σε τέτοιο καλό επίπεδο ο τουρισμός. Αλλά εγώ λέω, αν κερδίσουμε το 1 στα 3 ευρώ, αν η σεζόν μας πάει ήρεμα και βάλει μέσα Σεπτέμβριο, βάλει Οκτώβριο αυτό στον τουρισμό. Αυτό πρέπει να γίνει επιμήκυνση ουσιαστικά. Ακριβώς, που μπορούμε να το πετύχουμε. Διότι δόξα τω Θεώ η χώρα μας έχει τα προσόντα. Έτσι. Και δεν το οφείλει σε εμάς μόνο, το οφείλει και στο ότι είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, αν δεν συμβεί κάτι άλλο δυσάρεστο, γιατί κανείς δεν ξέρει ποτέ, τότε είμαι αισιόδοξος. Okay, αυτή η έκρηξη δηλαδή. Ναι, είμαι αισιόδοξος γιατί. Γιατί το βασικό πράγμα, το να στηριχθεί η κοινωνία, να στηριχθεί η οικονομία, να μείνουμε όρθιοι μέχρι ότου να δούμε την επόμενη μέρα του COVID-19, αυτό έχει γίνει. Και νομίζω ότι είναι καλό. Δηλαδή πατάμε σωστά στα πόδια μας, απλώς έχουμε πολύ μεγάλους κινδύνους μπροστά μας. Μάλιστα. Κύριε Αλεξιάδη, γιατί έχετε κάνει και αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, έτσι? Έχω κάνει και τέτοια αμαρτήματα στη ζωή μου. Όχι σε ό,τι αφορά όμως... Καλό είναι, γαλόνια για την επόμενη φορά. Για την επόμενη φορά. Δίνουν μια εμπειρία και δίνουν και μια γνώση για πολλά πράγματα. Με άλλο κόμμα. Σε ό,τι αφορά όμως αυτά που είπε ο κ. Παπαδημητρίου. Κοιτάξτε, το κριτήριο δεν είναι το αν εμείς εδώ υποστηρίζουμε την Α ή τη Β άποψη. Βγάλτε, κόψτε το δικό μου το χρόνο, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο ακόμα δύο και βγάλτε μετά εκπροσώπους των λογιστών και των οικονομολόγων. Βγάλαμε στην αρχή της εκπομπής, κάθε μέρα αυτό κάνουμε. Και καλά κάνετε και είδα και αυτούς που βγάλατε στην αρχή. Και τέτοιους να βγάζετε γιατί είναι οι άνθρωποι της αγοράς. Μα είναι άνθρωποι της αγοράς. Εγώ θα τα πω. Οι οποίοι, αν ακούσουν τον κύριο Παπαδημητρίου να λέει ότι έχουμε σε ένα σοβαρό και οργανωμένο κράτος, τη στιγμή που στενάζουν στα λογιστικά τους γραφεία μπροστά στους υπολογιστές, προσπαθώντας να βρουν άκρη με αυτόν τον κυκαιώνα που έχει κάνει η κυβέρνηση, βγάλετε τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων που σήμερα έγινε μια κουβέντα στη Βουλή με αφορμή αιτήματα της ΓΕΣΕΒΕ και η κυβέρνηση αρνήθηκε να καλέσει τη ΓΕΣΕΒΕ στη Βουλή να μιλήσει για τα θέματα τα οποία έφερε η ίδια η ΓΕΣΕΒΕ. Δεν έγινε με αφορμή αιτήματα της ΓΕΣΕΒΕ, την πρωτοβουλία την πήρε η κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή.
και υπήρχε αίτημα τέτοιο της ΓΕΣΕΒΕ και αρνηθήκατε να την καλέσετε. Με διότι σιγά σιγά καταλαβαίνει ο κόσμος, κύριε Παδημητρίου. Δεν αρνηθήκαμε τίποτα. Καταλαβαίνει, ναι, αλλά να μην μιλάω ένας πάνω στον άλλον. Διότι κύριο Σιαδήμα, σας φώναξε στο στούντιο εσάς, εγώ δεν είμαι εκτός στούντιου. Και γι' αυτό δεν, να δεν, ακούσουμε καθένα το τι λέει. Για να μην μένουμε σε αυτό, λοιπόν, και εσείς εδώ στο στούντιο θα έρθετε. Δεν είναι θέμα που πολύ ευχαρίστω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν και τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος για τα θέματα των ανισοτήτων και της επιβάρησης της μεσαίας τάξης που μας λέγατε τόσο καιρό και για το διαθέσιμο εισόδημα, σιγά σιγά ο κόσμος αντιλαμβάνεται τι ήταν αυτό το οποίο έγινε 2015-2019 και σε ποια καταστροφή βρισκόμαστε τώρα. Εμείς δεν κάνουμε φτηνό λαϊκισμό, ούτε αντιπολίτευση σαν αυτή που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Απλά θεωρούμε ότι έπρεπε να πάρθουν νωρίτερα και πιο γενναία μέτρα, όπως ζητούν οι κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς, όπως ζητάει ο πολίτης. Και δυστυχώς η κυβέρνηση καθυστερεί. Κύριε Αλεξιάδη, μια παρατήρηση για το διευθυνσμό. Η αντιπολίτευση ζήτησε να κληθεί η ΓΕΣΕΒΕ και άλλοι κοινωνικοί φορείς. Είχε συμφωνηθεί και ήταν εκεί, ήταν εκπρόσωποι των τραπεζών και αυτοί που έπρεπε, γιατί η συζήτηση αφορούσε αυτά τα ζητήματα των δανείων και των τραπεζών. Ήταν των τραπεζών και δεν ήταν της ΓΕΣΕΒΕ. Αυτό είναι το επιχείρημα τώρα. Με συγχωρείτε. Η συζήτηση είχε γίνει, έτσι γίνεται στη Βουλή. Εγώ ήμουν εκεί και το παρακολούθησα. Έγινε το αίτημα αυτό, υπήρξε συζήτηση για αυτό. Άρα αυτό ήταν σε επιτροπή της Βουλής αυτή η συζήτηση, για να καταλαβαίνόμαστε γιατί για τους συνδυτές. Στην Επιτροπή Οικονομικών και Εμπορίου. Λοιπόν, είχε συμφωνηθεί από τα πριν ποιοι θα έρθουν, δεν υπήρξε καμιά διαφωνία. Ζήτησε αντιπολίτευση μέσα στη συνεδρίαση να έρθει η ΓΕΣΕΒΕ. Πήγαμε παρακάτω, δεν υπάρχει όμως, γιατί η ΓΕΣΕΒΕ τα έχει πει έτσι και αλλιώς και η Επιτροπή τα ακούει. Αλλά την πρωτοβουλία, σε αυτό θέλω να διευκρινίσω, την πήρε το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτοί ζήτησαν να έρθουν να ενημερώσουν. Μάλιστα. Και γι' αυτό έγινε αυτή. Κύριε Αλεξιάδη. Η ΓΕΣΕΒΕ την ακούμε συνέχεια. Δεν υπάρχει θέμα και όλοι έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας. Και θέλω να πω για τους λογιστές. Μακάρι να την ακούτε και μακάρι να απαντάτε. Αυτών... Μακάρι να απαντάτε, κύριε Παδημητρίου, γιατί δεν βλέπω απαντήσεις. Ήμουνα μεταξύ εκείνων που από την πρώτη μέρα είπα, δώστε ζωή, δώστε κουράγιο στους λογιστές, διότι όλη τη δουλειά θα τη βγάλουν πάνω από τους συλλογιστές. Αυτό είναι σαφές. Πάνω από 10 πλατφόρμες ήταν εδώ. Δεν σας ακούνε όμως οι υπουργοί, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν ήταν ο Σκυλακάκης στην περασμένη Πέμπτη και πράγματι αυτό έλεγε. Ότι φορτώσαμε πολλή δουλειά, δουλειά στους λογιστές. Είναι πάνω από 10 πλατφόρμες. Συγχωρείτε. Οι επιχειρήσεις μας δυστυχώς. Έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν τα οικονομικά για να μπορέσουν να έχουν διευθυντικά στελέχη και τέτοια. Λίγες τα έχουν που είναι πιο μεγάλες. Οι πιο μικρές στηρίζονται στο λογιστή για τα πάντα. Δεν έχουν ούτε λογιστήρια. Άρα από ένα μπλοκάκι μέχρι μια επιχείρηση. Άρα έχουν το λογιστή και τρέχει. Ο οποίος είναι και λογιστής και μάνατζερ και διευθύνων αν χρειαστεί και οτιδήποτε. Τα ξέρετε τώρα και Αλεξιάδη τους ξέρετε. Και οι δύο στηρίζουν τον κλάδο. Λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, κλείνοντας τελευταίο ερώτημα, εσάς πρώτα και μετά ο κύριος Παπαδημητρίου. Ξέρετε, μου αρέσει ο λόγος σας, γι' αυτό και τα λέμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά και στα οικονομικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί γράφει τόσο μειωμένα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις? Τώρα, τουλάχιστον τώρα, δεν σας λέω σε δύο μήνες, τώρα που μιλάμε αυτή η διαφορά όπως καταγράφεται. Δεν είναι καινούργιο αυτό, κύριε Σιαδήμα, επειδή τα λέμε χρόνια και ναι. Επειδή σας πειράζω και πολλά χρόνια και καλά, κάτι και με πειράζετε και εμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα έχανε στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, το καλά. Αλλά ενώ για παράδειγμα εμφανίζονταν τις προηγούμενες μέρες ότι διαφωνούν οι πάντες με το σποτάκι που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της γκρίζας ενίσχυσης συγκεκριμένου μέσου μαζικής ενημέρωσης, είδατε ότι τον γκάλο που έγινε σε μια διαδικτυακή σελίδα έδειξε διαφορετικά πράγματα. Στα γκάλο πάντα χάναμε, τα παίρνουμε υπόψη στα γκάλο, αντιλαμβανόμαστε όμως ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη πολιτική και κοινωνική μάχη, στην οποία όμως έχουμε σύμμαχο την κοινωνία και τους πολίτες. Και θα την κερδίσουμε αυτή τη μάχη, διότι οι πολίτες καταλαβαίνουν τη δική μας πολιτική πρόταση και την πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μία κουβέντα μόνο σας πω και ένα στοιχείο, γιατί ξέρω ότι κουράζουν τα νούμερα. 620.000 συνταξιούχοι είδαν να αύξηση των συντάξεών τους επί ΣΥΡΙΖΑ. Μικρή αύξηση, μικρή θα μου πείτε. Επί Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ από το 2010 έως το 2014 βλέπαν μειώσεις συντάξεων. Εγώ λοιπόν λέω, η τρομερή μείωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων θα οδηγήσει ή όχι, κύριε Παπαδημητρίου, σε μειώσεις συντάξεων το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως ζητάει συνεχώς συγκεκριμένος ευρωβουλευτής σας? Κανείς ευρωβουλευτής δεν ζητάει αυτό και κανείς δεν το συζητάει. Για δείτε λίγο Βρούτσης, τα βίντεο του κυρίου Κίρτσου να δείτε εκεί τι ακριβώς ζητάει. Και ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, το έχει διευκρινίσει αρκετές φορές. Ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις αυτό. Ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έτσι λέει.
Το είπε και ο Μητσοτάκης στη Βουλή όταν και τα ελλείμματα των ταμείων πού θα καλυφθούν. Δεν υπάρχει θέμα από εκεί που καλύπτονται πάντοτε από τον προϋπολογισμό. Αλλά μη λέτε αυτό το επιχείρημα. Με 10 δις έλλειμμα προϋπολογισμός θα καλύψει, με 10 δις έλλειμμα που προβλέπει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής θα καλύψει και τα κενά των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καλυφθούν. Θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι, έτσι γίνεται πάντοτε. Μαζί θα το ψηφίσουμε αυτό. Ελπίζω να μην ψηφίσουν κάποιοι περικοπές συντάξεων. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος το τι ψήφισε και το τι έρχεται. Ναι, αλλά μην θεωρούμε δεδομένα, μην τρομάζουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μπροστά και δεν θα χρειαστεί. Αυτό όμως που ήθελα να σας δώσω συμβουλή είναι να μην χρησιμοποιείτε αυτό το επιχείρημα, αν θέλετε, δηλαδή ακούστε με, αλλά ότι στην περίοδο κρίσης έγιναν πραγματικές μειώσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Πραγματικές σε περίοδο κρίσης. Το μη ότι θα σας έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία, κάναν. Δηλαδή, μέχρι το 2010, ποιος έκανε τις αυξήσεις στις συντάξεις. Δεν τις έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν τις έκανε το ΠΑΣΟΚ. Εσείς δεν θυμάστε ότι το ΠΑΣΟΚ, επειδή σήμερα είναι και μέρα που θυμηθήκαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ποιος έκανε τις αυξήσεις στις συντάξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις έκανε. Δεν υπήρχε καν. Μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Ας αφήσουμε λίγο πίσω και θα σας πω ότι σας το λέω και με την δουλειά 30 χρόνια, πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Εγώ, μα την αλήθεια, ντρέπομαι γιατί κάποιος σκέφτηκε να πει ότι η ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα είναι συνάρτηση των πενιντάρικων που πέφτουν από τον ουρανό. Ντρέπομαι το σκέφτηκε κάποιος. Ντρέπομαι γιατί είναι η ελευθερία του λόγου, είναι η ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου. Είναι η ελευθερία που κατοχυρώνει το άρθρο 14 του Συντάγματος. Τη Βουλή ήρθε σήμερα, κύριε Παπαδημητρίου. Που να λέει, ξέρετε ποιον υπηρετούν αυτά. Βεβαίως και το ξέρετε. Κύριε ποιον υπηρετούν. Τους ακραίους που λένε ότι το να λες μια γνώμη, το να λέω εγώ, το να λέει ο κύριος Ιαδήμας που είμαστε δημοσιογράφοι. Το να λέμε γνώμη, εγώ είδα τον κύριο Ανδρέα Κουρί. Χαιρετιστήκαμε, είπαμε, ρε παιδί μου, ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Του λέω πράγματι, έχουμε πολύ καιρό. Δεν μου έχω σε κανένα πενιντάρικο για να πω το οτιδήποτε. Ποτέ. Εγώ δούλεψα για τόσους εργοδότες, τους οποίους έχετε κατηγορήσει. Ποτέ το μισθό μας παίρναμε. 30 δεύτερα τρίφωνα για να ξέρω. Να τον ακούσουμε, Μπάμπη, μονάχα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πάμε τρίφωνα. Να μας πει αν υπήρχε στα έδρανα των συμβούλων των υπουργών και των συνεργατών μεγάλο δημοσιογράφος, όχι στα δημοσιογραφικά θεωρία που είχε κάθε δικαίωμα. Στην πλάτη των υπουργών υπάρχει το σχετικό βίντεο, μεγάλο δημοσιογράφος, ο οποίος κάνει βαθιστόχαστες οικονομικές αναλύσεις και σήμερα στη Βουλή ήταν πίσω από τους υπουργούς. Ας σταματήσει πλέον το παραμύθι. Δεν έχει δράκο και δεν πείθει κανέναν. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να νοικιάσουν τις Mont Blanc και τα άλλα μέσα που έχουν σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Σε αυτά εμείς είμαστε απέναντι και θα τα αναδεικνύουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, κύριοι, βάζουμε τελεία. Λυπάμαι πάντως γιατί βάζετε στη θέση αυτή τους καλούς συναδέρφους, με τους οποίους δεν συμφωνώ έτσι κι αλλιώς σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι άνθρωποι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στην Αυγή, που δουλεύουν σε άλλα φιλικά. Σε καμία περίπτωση, κύριε Παπαδημητρίου, γενικεύσεις σαν αυτές που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ποτέ δεν τους είπαμε στο Sky όταν ερχόντουσαν επειδή το κόμμα σας αντιδημοκρατικά δεν ήθελε να έρθει και ερχόντουσαν αυτοί και υπερασπιζόντουσαν τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Που ήταν και δικές απόψεις. Ποτέ δεν τους είπαμε κάτι. Λοιπόν, να θυμίσω ραδιοφωνική μας εκπομπή με το φίλο μας τον κύριο Άρη και μια από τις πρώτες συγκρούσεις όπου με γενίκευση κατηγορούσατε ένα ολόκληρο κλάδο. Δεν θα σας τα θυμίσω αυτά, αλλά για αυτά θα έχουμε καιρό να συζητήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Τέλος, την επόμενη φορά θα έρθει στο στούντιο, θα συνοηθήσουμε την κυρία Λιάκου. Να ευχαριστήσω τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, Β' Πειραιώς ΣΥΡΙΖΑ, Μπάμπης Παπαδημητρίου, Νότιος Τομέας, Β' Αθήνας, Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο γραμματέας του Μέρα 25, για να δούμε το σχέδιο που παρουσίασε χθες σε σχέση με την οικονομία και να ακούσουμε και την άποψή του εκτός των άλλων με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες μετά το ηχητικό ντοκουμέντο από τον επιχειρηματία Μιονή.